Μ' ακούτε? Τυχαίνει να είμαι ο καθηγητής των παιδιών. Οπότε θέλω να τους επενέσω και δημόσια, γιατί αυτό ήταν ένα δικό τους έργο. Δεν έχω καμία σχέση εγώ με αυτό. Λοιπόν, εγώ θα σας παρουσιάσω κάτι άλλο. Κρυπτογραφία κειμένου με Arduino, που έχουμε κάνει με το συνεργάτη μου κύριο Βόλο, που δουλεύει στη Σχολή Ευελπίδων. Θα μιλήσουμε για τυχαίους αριθμούς, για ακολουθίες τυχαίων αριθμών, για κρυπτογραφία, για το κύκλο Ματσούα, για το Arduino και μια εφαρμογή που έχουμε φτιάξει για να κάνει την κρυπτογραφία με το κύκλο Ματσούα, σε λογισμικό. Θα πάω λίγο γρήγορα γιατί έχω αρκετές διαφάνειες. Θα χρησιμοποιήσω τις εξής συντομογραφίες. RNG σημαίνει Random Number Generator, True Random Number Generator και Pseudo Random Number Generator. Τώρα, η κρυπτογράφηση είναι η διαδικασία μετασχηματισμού ενός μηνύματος που είναι γραμμένο σε καθαρό κείμενο, σε ακαταλαβίστικο κείμενο, για να μην μπορεί κάποιος να υποκλέψει ή ακόμα και αν υποκλέψει να μην καταλάβει τη συνομιλία μας. Σήμερα είναι πολύ της μόδας η κρυπτογραφία, γιατί χρησιμοποιείται στο Ιντερνετ για διάφορες εφαρμογές όπως τραπεζικές, εμπορικές και φυσικά εμπιστευτικότητα πληροφοριών, ασφάλεια δικτύων κλπ. Τώρα, οι ακολουθίες στοιχείων αριθμών είναι ακολουθίες αριθμών οι οποίοι έχουν κάποιες συγκεκριμένες ιδιότητες. Δηλαδή, αν έχω ένα σετ αριθμών, ας πούμε από το 1 έως το 5, για παράδειγμα, ή όπως είναι το ζάρι, έχει 6 αριθμούς. Όταν ρίξω το ζάρι, αν έχω ρίξει 10 ζαριές προηγουμένως, η επόμενη ζαριά δεν έχει καμία σχέση με τις προηγούμενες. Δηλαδή, αν ήρθε τις 10 προηγούμενες φορές, ας πούμε, εξάρες, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να έρθει και την 11η φορά 6. Άρα, λοιπόν, αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό των τυχαίων αριθμών. Και ένα άλλο είναι ότι αν ξέρω όλες τις προηγούμενες τιμές, είναι αδύνατο να μαντέψω τις επόμενες. Γιατί ο κάθε αριθμός είναι ξεκάρφωτος εντελώς από τους προηγούμενους. Τώρα, πού χρησιμοποιούνται οι τυχαίοι αριθμοί, και θα λέω τυχαίους αριθμούς και θα εννοώ ακολουθίες τυχαίων αριθμών από εδώ και πέρα. Χρησιμοποιούνται σε πολλές εφαρμογές, αλλά οι πιο σημαντικές είναι οι προσομοιώσεις, τα παιχνίδια, εφαρμογές λογισμικού. Σε παιχνίδια λογισμικού, ας πούμε, το που θα σε βγάλει, ξέρω εγώ, στον επόμενο κόσμο μπορεί να είναι ένα αποτέλεσμα τυχαίων αριθμών, στην κρυπτογραφία, στην κρυπτανάλυση κλπ. Τώρα, για τις γεννήτες τυχαίων αριθμών, ένας σπουδαίος κρυπτολόγος είπε ότι πρέπει να πληρούν τρεις προϋποθέσεις. Πρώτον, οι παραγόμενες ακολουθίες να περνάνε επιτυχώς κάποια στατιστικά τεστ. Για παράδειγμα, αν οι αριθμοί είναι διαδικοί, τότε και ρίξω το ζάρι, ξέρω εγώ, ή τέλος πάντων παίξω τη γεννήτρια τυχαίων αριθμών 1.000.000 φορές, πρέπει να εμφανίζονται οι μισές τιμές να είναι μηδενικά και οι μισές άση. Αν εμφανίζονται, ξέρω εγώ, 900.000 τιμές άση και τα υπόλοιπα μηδενικά, δεν είναι καλή η γεννήτριά μου. Αυτό είναι ένα από τα στατιστικά τεστ, το πιο συνηθισμένο. Οι μελλοντικοί αριθμοί είναι απροβλήπτοι, όπως είπαμε, το ζάρι προηγουμένως, και η ίδια είσοδος δεν παράγει ποτέ την ίδια έξοδο. Αυτό συμβαίνει σε ακολουθίες που δέχονται είσοδο. Τώρα, οι ακολουθίες πραγματικά τυχαίων αριθμών βασίζονται σε φυσικά αίτια που είναι απρόβλεπτα. Δηλαδή, το τι θερμοκρασία θα κάνει, ξέρω εγώ, αύριο στο τάδε μέρος του κόσμου, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Μπορούμε να κάνουμε κάποιες προγνώσεις. Λοιπόν, άρα έχω φυσικά αίτια, όπως είναι για παράδειγμα η κοσμική ακτινοβολία, ο θόρυβος. Μπορώ να βάλω ένα μικρόφωνο να μαζεύει το θόρυβο του δρόμου. Αυτά είναι φυσικά αίτια που παράγουν τυχαίους αριθμούς. Τώρα, όταν θέλω να φτιάξουμε γεννήτρια τυχαίων αριθμών, υπάρχουν συγκεκριμένοι παράγοντες που πρέπει να λάβω υπόψη μου, και αυτοί είναι το κόστος, η φορητότητα, η συχνότητα λειτουργίας, πόσο γρήγορα δηλαδή μπορεί να τρέξει, το μέγεθος κτλ. Ανάλογα με την εφαρμογή. Επίσης, εκτός από τις γεννήτριες πραγματικά τυχαίων αριθμών, υπάρχουν και γεννήτριες ψευδοτυχαίων αριθμών. Που οι αριθμοί δεν είναι τυχαίοι, αλλά παράγονται από έναν αλγόριθμο. Και αν ο αλγόριθμος έχει κάποια αρχική τιμή που λέγεται σπόρος, τότε εάν δώσω τον ίδιο σπόρο σε διαδοχικές εκτελέσεις του αλγορίθμου, θα βγάλει την ίδια ακολουθία αριθμών. Γιατί είναι ένας αλγόριθμος, πάντοτε βγάζει τα ίδια αποτελέσματα. Και συνήθως τρέχει σε λογισμικό. Τότε είναι προβλέψιμη η έξοδος της ακολουθίας και είναι και περιοδική. Και το ερώτημα είναι, γιατί να ασχοληθώ τότε με τις γεννήτριες αυτές, αφού όπως καταλαβαίνετε έχουν χαμηλή ασφάλεια. Δηλαδή, αν ξέρω τον αλγόριθμο και το σπόρο, μπορώ να βγάλω και εγώ τις ίδιες γεννήτριες. Μπορώ λοιπόν να αποκρυπτογραφήσω ένα σήμα κτλ. Η αλήθεια είναι ότι έχουν και κάποια πλεονεκτήματα. Εδώ λοιπόν βλέπουμε στην αρχή τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των γεννητριών πραγματικά τυχαίων αριθμών. Τα πλεονεκτήματα τα είπαμε πριν, έχουν υψηλή ασφάλεια, και τα μειονεκτήματα είναι ότι συνήθως είναι αργοί οι γεννήτριες αυτές
Είναι δύσκολες, διότι αν φανταστείτε ότι έχω ένα μικρόφωνο, πρέπει να το βάλω κάπου που να πιάνει αυτό το σήμα που είναι πραγματικά τυχαίο κτλ. Έχουν υψηλότερο κόστος κλπ. Ενώ οι γεννήτριες ψευδοτυχαίων αριθμών έχουν κάποια πλεονεκτήματα ότι είναι εύκολες στην υλοποίηση, μπορώ να τις υλοποιήσω ακόμα και με λογισμικό, είναι γρήγορες, έχουν πολύ χαμηλό κόστος και εύχρηστες. Αυτά λοιπόν με κάνουν να θέλω να ασχοληθώ και με τις γεννήτριες τυχαίων αριθμών. Τώρα υπάρχουν και μια ειδική κατηγορία γεννητριών τυχαίων αριθμών. Δεν λέω αν είναι πραγματικά τυχαίοι ή ψευδοτυχαίοι. Είναι οι χαοτικές γεννήτριες. Υπάρχουν χαοτικά συστήματα. Έχετε ακούσει ελάχιστα πράγματα για τη θεωρία του χάους όλοι, έτσι. Οπότε, ένα τέτοιο χαοτικό κύκλωμα που έχει φτιαχτεί με ηλεκτρονικά το 1983 είναι το κύκλωμα του Τσούα. Στην εφαρμογή αυτή που θα σας δείξουμε, χρησιμοποιούμε μια λογισμική υλοποίηση του κυκλώματος του Τσούα, αλλά βέβαια υπάρχουν και hardware-ικές υλοποίησεις. Αυτό το κύκλωμα το κατασκεύασε ο καθηγητής Λέων Τσούα, ένας Ιαπωνέζος, το 1983 και έγινε πολύ διάσημος γι' αυτό. Τώρα είναι σε ένα Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο. Αυτό είναι το κύκλωμα του Τσούα. Βλέπετε, είναι πάρα πολύ απλό. Και όλο το μυστικό είναι αυτό το στοιχείο, που είναι ένα μη γραμμικό στοιχείο, με αρνητική αγωγημότητα. Όλα τα υπόλοιπα είναι κανονικά, παθητικά στοιχεία. Μια πειραματική υλοποίηση στο εργαστήριο είναι αυτή, που σημαίνει ότι είναι πολύ εύκολο να το φτιάξει κανείς. Τώρα το πώς υλοποιείται το μη γραμμικό στοιχείο αυτό, θα σας πω παρακάτω, αλλά να δούμε εδώ τα πλεονεκτήματα του κυκλώματος του Τσούα. Έχει πολύ υψηλό επίπεδο ασφάλειας. Είναι εύκολο να το κατασκευάσεις, γιατί είναι πολύ απλό το κύκλωμα και είναι σταθερό, έτσι, δεν έχει κινούμενα μέρη. Έχει χαμηλό κόστος, είναι φορητό και είναι γρήγορο. Αυτή εδώ είναι η χαρακτηριστική του μη γραμμικού εξαρτήματος. Βλέπετε, έχω αρνητική κλίση και παρουσιάζει δύο γόνατα, που σημαίνει ότι γι' αυτό λέγεται μη γραμμικό. Δεν είναι μια γραμμή όπως είναι η αντίσταση, αλλά είναι τμηματικά γραμμικό. Τώρα, το πώς υλοποιείται αυτό στην πράξη, υλοποιείται με τελεστικούς ενισχυτές. Έχουν προτανθεί διάφορες υλοποιήσεις. Άρα λοιπόν, για να λύσω αυτό το κύκλωμα, που είναι ένα κύκλωμα ηλεκτρονικό, καταφεύγω στους νόμους του Kirchhoff κτλ., που μου βγάζουν κάποιες διαφορετικές εξισώσεις, γιατί αλλάζουν τα ρεύματα, δεν είναι σταθερά και οι τάσεις. Οπότε καταλήγω σε τρεις διαφορετικές εξισώσεις που βασίζονται στην τάση κατά μήκος των δύο πυκνωτών και στο ρεύμα που διαρρέει το πινίο. Αυτές είναι εξισώσεις γραμμένες σε κώδικα MATLAB και για να τις λύσω χρησιμοποιώ τον κανόνα του Euler, τη μέθοδο του Euler, που σημαίνει ότι κάνω μια προσέγγιση, γραμμική προσέγγιση της κλίσης της συνάρτησης. Υπάρχει μια κανονικοποιημένη μορφή των εξισώσεων και είναι αυτή που θα χρησιμοποιήσουμε στον κώδικά μας. Τώρα, τι σημαίνει χαοτική συμπεριφορά, για να το εξηγήσουμε λίγο καλύτερα. Εάν κάνω τη γραφική παράσταση των μεταβλητών χ ψ ζ, που είναι η τάση κατά μήκος του ενός πυκνωτή, του δεύτερου πυκνωτή και το ρεύμα που διαρρέει το πινίο, ανά δύο, θα παρατηρήσω ότι δεν υπάρχει μια συνάρτηση, ας πούμε, σταθερή και μόνιμη που συνδέει αυτά τα δύο μεγέθη που σχεδιάζω. Αλλά τι γίνεται? Γίνεται μαλλιά κουβάρια. Έτσι, τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ότι με την πάροδο του χρόνου αλλάζει συνεχώς αυτή η σχέση. Γιατί είναι διαφορετικές εξισώσεις που εξελίσσονται στην διάρκεια του χρόνου. Τώρα, αν κάνω και ένα τρισδιάστατο γράφημα των τριών μεταβλητών, αυτό είναι ακριβώς αυτό που λέμε τρισδιάστατος χαοτικός ελκυστής. Και βλέπετε, αποτελείται από δύο κουβάρια. Υπάρχει μια συγκεκριμένη κατηγορία, λοιπόν, που ασχολείται με αυτό το είδος των ελκυστών. Τώρα, είπα προηγουμένως ότι έχετε ακούσει το φαινόμενο της πεταλούδας, που λέει ότι, για τη θεωρία του χάους δηλαδή, ότι το πέταγμα μιας πεταλούδας στον Αμαζόνιο μπορεί να προκαλέσει τυφώνα στο Τέξας. Γιατί, διότι είναι μια περίπλοκη εξάρτηση που δεν μπορεί να βρεις τη σχέση αιτίου-αιτιατού. Το ένα επηρεάζει το άλλο και ούτω καθεξής. Λοιπόν, τώρα για να μην σας κουράσω, ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό του κυκλώματος του Τσούα είναι ότι εάν πάρω τις τρεις μεταβλητές και τις δώσω αρχικές τιμές, ας πούμε 0, 0, 0, θα βγάλουν κάποια γραφική παράσταση. Η Χ1, η πρώτη μεταβλητή αυτή, για μηδενικές αρχικές τιμές των τριών μεταβλητών του κυκλώματος Τσούα, θα βγάλει τη μία καμπύλη από αυτές. Εάν αλλάξω μία αρχική τιμή, εδώ πέρα, και στην άλλη περίπτωση έχω αλλάξει το Χ3, θα πάρω διαφορετικές καμπύλες. Άρα, λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Ότι
παίζοντας εγώ λιγάκι με τις αρχικές συνθήκες, μπορώ να βγάλω κάθε φορά διαφορετικά αποτελέσματα. Και εκεί ακριβώς βασίζεται η τυχαιότητα που είπα πριν. Είναι απρόβλεπτη δηλαδή. Βέβαια, αν έχω μια γεννήτρια λογισμικού που τρέχει το κύκλωμα πάντοτε με τις ίδιες παραμέτρους, είναι προβλέψιμο. Και αυτό είναι ακριβώς το πλεονέκτημα που χρειάζομαι για να μπορώ στο δέκτη να φτιάξω την ίδια ακολουθία τυχαίων αριθμών. Τώρα για το Arduino δεν θέλω να πω πολλά πράγματα. Το σύστημά μας βασίζεται στο Arduino και λειτουργεί κάπως έτσι. Έχουμε ένα υπολογιστή και συνδέουμε στη στηριακή θύρα το Arduino. Είναι ένα πρόγραμμα γραμμένο εκεί, το οποίο για να μας δείξει, για να βάλουμε την ακολουθία μας, χρησιμοποιούμε το σηριακό τερματικό του Arduino. Η αρχή λειτουργίας του κυκλώματος είναι αυτή εδώ πέρα. Εισάγω το καθαρό μου κείμενο στο τερματικό του Arduino. Η χαοτική γεννήτρια που τρέχει στο λογισμικό παράγει τυχαίους αριθμούς. Byte προς byte οι αριθμοί αυτοί με το μήνυμά μου ανακατεύονται με μία πύλη XOR, μία συνάρτηση XOR, και αυτό που βγαίνει είναι το κρυπτογράφημα. Μεταδίδεται στο κανάλι και στο δέκτη κάνω ακριβώς την αντίστροφη διαδικασία. Δηλαδή έχω ακριβώς την ίδια συνάρτηση που, όπως ξέρουμε, η συνάρτηση XOR είναι αντιστρέψιμη. Άρα θα βγάλω το καθαρό κείμενο στο αποτέλεσμα. Εδώ είναι το σηριακό τερματικό του Arduino. Στην πρώτη γραμμή μπορώ να γράψω το μήνυμά. Μόλις πατήσω το Enter, αρχίσει και τρέχει ο αλγόριθμος και παράγει το κρυπτοκείμενο. Ας πούμε ότι είναι το μήνυμά μου αυτό. Τότε το αποτέλεσμα που θα βγει στο τέλος του προγράμματος είναι στην τελευταία γραμμή. Αυτό είναι το μήνυμα και αυτό είναι το κρυπτογράφημα. Παρατηρώ ότι οι πρώτοι χαρακτήρες είναι οι ίδιοι. Το είδαμε αυτό. Δεν έχει... Γιατί γίνεται αυτό? Δεν είναι λάθος. Αλλά είπαμε ότι όταν ξεκινάει το κύκλωμα με μηδενικές αρχικές τιμές, τα αποτελέσματα που παίρνω είναι 0. Αν κάνω λοιπόν XOR ένα byte με το 0, θα πάρω ξανά το ίδιο byte. Επίτηδες το έχω αφήσει έτσι. Δεν κάνω δηλαδή κάποια αρχικοποίηση της γεννήτριας για να ξεκινήσω από ένα μεταγενέστερο στάδιο, για να φανεί ότι ξεκινάει από 0 και σιγά σιγά αρχίζει να παράγει τον χαοτικό θόρυβο. Οπότε, αυτά είναι τα αποτελέσματα που παίρνω για το string, αυτό που βλέπετε στην οθόνη. Και βέβαια αυτό που παρατηρούμε και στο επίπεδο του λογισμικού με το Arduino είναι ότι αν αλλάξουμε την τιμή κάποιων παραμέτρων, είτε των αρχικών τιμών των μεταβλητών χύψης Z, είτε των εξαρτημάτων του κυκλώματος που δίνονται με τιμές, θα πάρουμε διαφορετικά αποτελέσματα για την ίδια είσοδο. Και η εξήγηση είναι αυτή εδώ πέρα, ότι υπάρχει μια μεγάλη εξάρτηση με τις αρχικές τιμές του κυκλώματος. Αυτό ήταν με δύο λόγια παρουσίαση. Τώρα έχουμε κάποιες μελλοντικές βελτιώσεις υπόψη μας, δηλαδή να μπορεί να διαβάσει το κείμενο από ένα αρχείο και να βγάλει το αποτέλεσμα σε ένα άλλο αρχείο, και επιπλέον έχουμε να ελέγξουμε, για να είμαστε σίγουροι, ότι την ποιότητα των τυχαίων αριθμών. Άρα λοιπόν, τι πλεονεκτήματα θα έχει μια γεννήτρια χαοτικών τυχαίων αριθμών που υλοποιείται στο Arduino? Πρώτον, είναι φτηνή, είναι χαμηλού κόστους, είναι φορητή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές εφαρμογές. Φανταστείτε τώρα στο πεδίο της μάχης. Έτσι. Και είναι εύκολα παραμετροποιήσιμη σε επίπεδο λογισμικού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε στρατιωτικές εφαρμογές, όσο και σε τραπεζικές κτλ. Ακόμα και το email να κρυπτογραφήσει κανείς. Υπάρχει κάποια βιβλιογραφία που μπορείτε να βρείτε και ευχαριστώ που με ακούσατε και είμαι διαθέσιμος σε ερωτήσεις. Η χαοτική γεννήτρια παράγει διαφορετικούς αριθμούς ανάλογα με το ποια χρονική στιγμή ενεργοποιείται για να κρυπτογραφήσει κάποιο κείμενο. Η χαοτική γεννήτρια, εάν όπως την έχουμε υλοποιήσει εμείς ή γενικά. Όπως την έχουμε υλοποιήσει εμείς, είναι ψευδοτυχαία γεννήτρια. Διότι οι παράμετροι είναι γραμμένες σε λογισμικό, είναι μεταβλητές που τους έχουμε δώσει μια συγκεκριμένη τιμή, οπότε κάθε φορά που την τρέχουμε βγάζει τα ίδια αποτελέσματα. Άρα λοιπόν για το ίδιο κείμενο θα βγάλει το ίδιο κρυπτοκείμενο. Αυτό είναι παραμετροποιήσιμη, που σημαίνει ότι μπορώ να αλλάξω τις τιμές και να πάρω άλλα αποτελέσματα. Αν λοιπόν εγώ συμφωνήσω με τον παραλήπτη του μηνύματος τι τιμές θα βάλει, ξέρω εγώ, στις αντιστάσεις, στην αντίσταση, στον πυκνωτή κτλ., αυτό είναι το κλειδί της συμμετρικής κρυπτογραφίας. Μπορώ να το φανταστώ δηλαδή σαν ένα σύστημα συμμετρικής κρυπτογραφίας με κλειδί που είναι οι παράμετροι ή οι αρχικές τιμές των μεταβλητών χύψης Z. Okay. Ευχαριστώ.
Γιατί δεν χρησιμοποιείτε μια πραγματική γεννήτρια τυχαίων αριθμών. Για παράδειγμα, μια Zener στην περιοχή κατάρρευσης στο ένα κανάλι του IDC του Arduino. Εντάξει, ο σκοπός μας δεν ήταν να φτιάξουμε μια γεννήτρια τυχαίων αριθμών, αλλά να αξιοποιήσουμε το Arduino. Ξεκινήσαμε από εκεί, δηλαδή, ότι αυτό που θα φτιάξουμε πρέπει να παίζει σε Arduino και όχι απλώς μια γεννήτρια.